όπως γνωρίζετε, έχουμε εσύ ως φτάσει στο 5ο προσυνέδριο του κόμματός μας, το οποίο θα διεξαχθεί στην πόλη της Λάρισας και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο Imperial. Κάνουμε ένα κάλεσμα σε όλο τον κόσμο, τον αγροτικό ιδίως, να παρευρεθεί. Μπορούν οι πάντες να παρευρεθούν και μπορούν, αφού κάνουν και εγγραφή, να απευθύνουν και ερωτήσεις, στο οποίο θα παρευρεθεί και ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Από ό,τι έχω παρακολουθήσει και στα Γιάννενα που ήμουνα στο 4ο προσυνέδριο, που ήταν κοινωνικής αλληλεγγύης, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τίθονται ερωτήματα και δίνει τη δυνατότητα και στον απλό πολίτη να θέσει ερωτήματα παρουσία και του Προέδρου. Άρα είναι μια χρυσή ευκαιρία και για τους αγρότες της περιοχής μας να επισκεφτούν. Είναι πολύ κοντά, νομίζω, η πόλη της Λάρισας. Και όπως επίσης έχουμε και μια σημαντική εκδήλωση την Κυριακή, για την οποία βέβαια θα μιλήσει ο υπεύθυνος παραγωγικών φορέων, ο κ. Ιωσήφ Νότης. Θα ήθελα να πω δύο λόγια πριν να αναφερθώ στην εκδήλωση. Κυρίως επειδή είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και δευτερεύον επειδή είμαι υπεύθυνος παραγωγικών φορέων της Νότια Καστοριάς. Πιστεύω ότι πρώτα πρέπει να δούμε ποια ήταν και είναι τα μεγάλα εμπόδια, μπορούμε να τα πούμε και οι ιδιοληψίες κάποιων, που δεν άφησαν και δεν αφήνουν την οικονομία της χώρας μας να βγει από το τέλμα. Οικονομία που δεν δημιουργεί πλούτο δεν έχει μέλλον. Και μια οικονομία με τέτοια φορολογία δεν επιτρέπει να γίνουν επενδύσεις. Γι' αυτόν τον λόγο και οργανώσαμε την ημερίδα με τίτλο «Επανακίνηση της πραγματικής οικονομίας και χρηματοπιστωτικός τομέας. Προκλήσεις και προτάσεις για την έξοδο από την κρίση», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Νοεμβρίου και ώρα 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Έσπερος Παλάς. Κεντρικοί ομιλητές θα είναι ο Βουλευτής Κορινθίας, κύριος Χρήστος Δήμας, αναπληρωτής τομεάρχης οικονομίας και ανάπτυξης, και ο οικονομολόγος κύριος Ιωάννης Ρουκάς. Πιστεύω ότι όλοι οι Καστοριανοί, επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι καταστηματάρχες, θα πρέπει να έρθουν για να ακούσουν από επίσημα χείλη τις θέσεις της παράταξής μας όσον αφορά την ιδιωτική οικονομία. Και μην ξεχνάμε ότι η παράταξη αυτή στήριζε και στηρίζει όλους εμάς, τους ελεύθερους επαγγελματίες. Σας περιμένουμε. Ευχαριστώ.